το ΚΔΕΛΤΑ κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ΚΔΕΛΤΑ κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Και ειδού δύο εξ αυτών επορεύοντο, εν αυτή τη ημέρα εισκόμην ονομαζομένην Εμαούς απέχουσαν 60 στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν συνδιελέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επορεύεται με ταυτόν. Αλλά οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο δια να μην γνωρίσω συν αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι ούτη τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σχηθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτες?» Και είπε προς αυτούς, «Πία, ιδέ είπον προς αυτόν τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως της εστάθη ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού, και πως παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημώνης κατά δίκην θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά και προς τούτη σπάση, τρίτη μέρα είναι σήμερον αύτη, αφού έγιναν ταύτα. Αλλά και γυναίκες τινές εξ ημών εξέπληξαν ημάς, ήτινες υπήγον την αυγήν εις το μνημείον. Και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήλθον λέγουσε ότι είδων και οπτασίαν αγγέλων ήτινες λέγουσιν ότι αυτό ζει. Και τινές των ημετέρων υπήγον εις το μνημείον και ευρονούτο. Καθώς και οι γυναίκες είπαν αυτόν όμως δεν είδον. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε. Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στην δόξαν αυτού? Και αρχίσας από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών διερμήνευεν εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Και πλησίασαν εις την κόμην όπου επορεύοντο. Και αυτός προσεποιείτο ότι υπάγει μακρότερα. Και παρεβίασαν αυτόν λέγοντες, μήνε με θυμών, διότι πλησιάζει η εσπέρα και έκλεινεν η ημέρα. Και εισήλθε έδια να μείνει με ταυτόν. Και αφού εκάθισε με ταυτόν εις την τράπεζα λαβών των άρτων, ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και γνώρισαν αυτόν και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν. Και είπαν προς αλλήλους, δεν είναι και το εν ημίν η καρδία ημών ότε ελάλη προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς? Και σηκωθέντεστι αυτή ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθρισμένους τους ένδεκα και τους μεταυτών. Ήτινες έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και φάνει στο Σίμωνα. Και αυτοί διηγούντο τα εν τη οδό και πως εγνωρίστης αυτός ενώ έκοπτε εν τον άρτον. Ενώ δε ελάλουν ταύτα, αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς, ειρήνη ημίν. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και εμφοβηγενόμενοι ενόμιζον ότι έβλεπον πνεύμα. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε τεταραγμένοι και γιατί αναβαίνουσιν εις τας καρδίας σας διαλογισμοί? Ιδέτε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα, σάρκα και οστέα δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο υπόν έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Ενώ δε αυτοί πίστουν έτη από της χαράς και θαύμαζον, είπε προς αυτούς, έγετε τι προς φαγόσιμον εντάφθα? Ιδέ έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ιχθύος και αποκηρύθραν μέλητος. Και λαβών ενώπιον αυτού έφαγεν. Είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς ημάς, ότε ήμην έτη με θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο του Μωυσαίος και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν, δια να καταλάβωση τας γραφάς. Και είπε προς αυτούς, ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη ημέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σείς δε είστε μάρτυρες τούτων.
και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμην εξ ύψους. Αμήν. Όλα άλλαξαν. Τώρα νέα πράγματα κάνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, αλλά του Ανεστημένου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή πολλά έκανε ο Θεός δια του Ιησού του Ναζωραίου, αλλά εν σαρκή ζώντος ενώπιον του λαού Ισραήλ, ώστε όλος ο λαός Ισραήλ, τα Ιεροσόλυμα αλλά και η Σαμάρια και η Γαλιλαία, όλοι γνώριζαν για τον Ιησού τον Ναζωραίο ότι ήταν δυνατός εν λόγω, εν έργο, ενώπιον του Θεού και ενώπιον παντός του λαού. Θεράπευε πάσα νόσων και πάσα ασθένεια, έδινε τροφή στους πεινασμένους, καθησύχαζε τον άνεμο και τη θάλασσα, ανέστηνε νεκρούς, ελευθέρωνε δαιμονισμένους και πολλά άλλα, τα οποία για πρώτη φορά έβλεπαν οι άνθρωποι στα Ιεροσόλυμα, έκαμε ο Θεός δια του Ιησού του Ναζωραίου. Όμως ο σκοπός της έλευσης του Ιησού δεν είναι τα θαύματα, αλλά είναι η σταύρωση και η ανάσταση, ώστε δι' αυτού να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού προς μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, βεβαίως γενωμένης αρχής από Ιεροσολύμων. Είδαν λοιπόν με έκπληξη και οι 12 μαθητές, συμπεριλαμβανομένου και του Ιούδα, ο οποίος παρέδωκε τον Ιησούν, τον Ναζωραίο, είδαν με έκπληξη αυτόν τον οποίον πίστευαν ότι έμελε να λυτρώσει τον Ισραήλ από την καταπίεση και τη σκλαβιά των Ρωμαίων. Έβλεπαν να το συλλαμβάνουν οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, ακόμη και οι Ρωμαίοι στρατιώτες, να τον ονειδίζουν, να τον ταλαιπωρούν, να τον θανατώνουν με σταύρωση. Έβλεπαν αυτόν τον οποίον ήλπιζαν ότι είναι ο Μεσσίας, ο ελευθερωτής, να γίνεται κατάρα κρεμάμενος επί ξύλου. Αυτό έγινε την Παρασκευή. Το Σάββατο και οι δύο αυτοί, με πατρίδα την πόλη Εμαούς, που απήχε περίπου 12 χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα, όλοι άκουσαν, μερικοί έζησαν παράξενα και απρόβλεπτα πράγματα, παρόλο που ήταν προφητευμένα και στον θεόπνευστο και αψευδή λόγο του Θεού, αλλά και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός τους είχε πει ότι τώρα υπάγομαι στα Ιεροσόλυμα, θα με συλλάβουνε, θα με θανατώσουνε, αλλά την τρίτη μέρα ο πατέρας μου θα με αναστήσει. Για αυτούς όμως ήταν παράξενα και απρόβλεπτα, γιατί άκουσαν γυναίκες να ομολογούν και να λένε ότι είδανε οπτασία αγγέλων που τους ενημέρωσαν ότι ψάχνετε τον ζώντα μεταξύ των νεκρών. Ζει, είναι ανεστημένος. Και εκεί έγινε ένας πρώτος διαχωρισμός. Και ο Άννας και ο Καϊάφα και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι γνώρισαν ότι ανεστήθη ο Ιησούς, καθώς οι στρατιώτες που είχαν βάλει για τη φύλαξη του σώματός τους πήγαν και ομολόγησαν ότι τον είδαν να ανασταίνεται μπροστά στα μάτια τους. Αυτοί περισσότερο σκληρύνθηκαν από τα λόγια τους, από την Ανάσταση του Χριστού, ώστε τους έδωσαν χρήματα για να μην μπουν σε κανέναν τίποτα από αυτά που είδαν. Αλλά και από τους 12, ο ένας ο οποίος παρέδωσε τον Ιησού κρεμάστηκε, ο Πέτρος, για τον οποίον ο Θεός είχε δώσει τόσες ωραίες υποσχέσεις, τον αρνήθηκε μπροστά σε δούλες,
ασήμαντες και ο Θωμάς εξαφανίστηκε. Αλλά και όλοι σκανδαλίστηκαν από το φόβο των Ιουδαίων. Όλοι δηλαδή διεσκορπίστησαν, καθώς είχε προφητεύσει ο Χριστός, θα παταχθεί ο ποιμένας και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Όμως εκείνο που έχει σημασία δεν είναι η πρώτη σκέψη που κάνουμε, αλλά είναι η δεύτερη που μας οδηγεί σε απόφαση. Εκτός από τον Θωμά και τον Ιούδα, οι υπόλοιποι μαζεύτηκαν σε ένα σπίτι και μαζί και οι δικοί τους, Μαρία η μητέρα του Κυρίου, η Μαρία η Μαγδαληνή και άλλες γυναίκες και άλλοι αδερφοί, και κουβεντιάζαν μεταξύ τους τι συμβαίνει, και μάλιστα κάποιοι έλεγαν ότι φανερώθηκε και στον Πέτρο και ο Πέτρος έλεγε τον είδα. Αλλά κάποιοι ανάμεσα σε αυτούς και οι δύο προς Εμαούς, ο ένας λέγεται Κλεόπας, λέγεται ότι ο άλλος είναι ο Λουκάς, ο Ευαγγελιστής, δεν φαίνεται πουθενά στη γραφή, αλλά είναι ο μόνος ο οποίος το περιγράφει, αλλά ο ίδιος λέει ότι έψαξε με μεγάλη προσοχή να ακούσει τους απτόπτες μάρτυρες. Αλλά άρα μάλλον δεν ήταν και αυτός ή πιθανό να ήταν. Δεν έχει σημασία όμως ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν. Οι δύο αυτοί πήραν την απόφαση την Κυριακή, παρόλο που άκουσαν τις φλιαρίες όπως περιγράφουν γυναικών να λένε ότι πήγαν και δεν βρήκαν το πτώμα, αλλά άγγελοι είπαν ότι αναισθήθη, και κάποιοι από τους αδελφούς είπαν ότι τον είδαν, άλλοι πήγαν και δεν βρήκαν το σώμα και γι' αυτό έφυγαν. Επειδή ελπίζανε ότι αυτό επρόκειτο να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τους Ρωμαίους, έχασαν πια την υπομονή τους και την πίστη τους, θεώρησαν ότι τα πράγματα τελείωσαν εδώ και είπαν να γυρίσουν στο σπίτι τους. Επαναλαμβάνω, θεώρησαν ότι τώρα πλέον όλα τέλειωσαν. Δεν υπάρχει ελπίδα, και αυτό ήταν το μεγάλο λάθος των δύο, αλλά και όλων μας. Δεν υπάρχει τέλος στο Χριστό. Στο Χριστό υπάρχει μόνο συνέχεια και ευλογία. Μα πέθανε. Μα τον έθαψαν. Δεν υπάρχει τέλος. Αδελφοί, δεν υπάρχει τέλος στο έργο του Χριστού. Μη χάσεις την υπομονή σου. Μη χάσεις την ελπίδα σου. Μη θεωρήσεις ότι όλα είναι τελειωμένα. Δεν είναι τελειωμένα μόνο με τον Χριστό. Για τους ανθρώπους είναι τελειωμένα. Δεν υπάρχει αδύνατον στο Θεό. Και τώρα τι θα γίνει? Τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό. Αλλά και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Εάν πεις τέλειωσαν, τότε θα γυρίσεις πίσω και ο Θεός δεν ευαρεστείται εις αυτούς που επιστρέφουν πίσω, αλλά σε αυτούς που προχωράν μπροστά με πίστη, και αν δεν έχουν πίστη ακόμη με ελπίδα σε ένα όνομα, το υπερπάνω όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνια επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Καταλαβαίνετε σε ποιον πιστεύουμε? Καταλαβαίνετε ποιος είναι αυτός που μας πρόσθεσε στην Εκκλησία? Καταλαβαίνετε ποιος είναι αυτός που ακούει τα λόγια μας, διαβάζει τις σκέψεις μας, βλέπει το περπάτημά μας? Καταλαβαίνετε με ποιον έχουμε να κάνουμε? Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα Χριστούλη, με ένα Θεούλη, με μια εικονίτσα, με ένα γαλματάκι, με τον Άγιο Τάδε και τον Άγιο Δίνα. Έχουμε να κάνουμε με τον Κύριο όλων των δυνάμεων, των επουρανίων, των επιγείων, των καταχθονίων. Έχουμε να κάνουμε με αυτόν στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Αυτός είναι ο Κύριός σου, αυτός είναι ο Θεός σου, αυτός είναι ο φίλος σου, αυτός είναι ο σωτήρας σου. Αυτός είναι που σε αγάπησε με αγάπηση αιώνια, σε ήλκησε με έλεος
και φροντίζει για σένα. Επαναλαμβάνω, και φροντίζει για σένα. Μην αφήνεις τις σκέψεις σου να θλίβουν το πρόσωπό σου και την καρδιά σου. Μην αφήνεις την ολιγοπιστία σου. Μην αφήνεις την απελπισία σου, την απογοήτευσή σου. Φώναξε, ζει ο λυτρωτής μου. Ζει, είναι αναισθημένος, είναι δυνατός, είναι ένδοξος. Αυτός γνωρίζει τα πάντα και αυτός με προετοιμάζει και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με φέρνουν σε θλίψη και σε πόνο και σε αγωνία είναι η προετοιμασία του, ώστε στο τέλος όταν θα με σπλαχνιστεί να φανερωθεί διαφορά του ασεβούς και του δικαίου και του δουλεύοντος τον Θεό και μη δουλεύοντος τον Θεό. Δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, κάτι αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας που δεν το ξέρει ο Χριστός. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να τα αλλάξει ο Χριστός. Δεν είναι κάτι που δεν θέλει ο Χριστός να μετατρέψει τη θλίψη σε χαρά, την απελπισία σε μεγάλη, βεβαία και ασφαλή ελπίδα, την απιστία σε δύναμη πίστεως και την αδυναμία σε δύναμη Πνεύματος Αγίου. Αλληλούια! Δεν έχουμε να κάνουμε με τον κόσμο. Έχουμε να κάνουμε με τον Κύριο των δυνάμεων. Δεν έχουμε να κάνουμε με τον άρχοντα του κόσμου τούτου, ούτε με τους άρχοντες του κόσμου τούτου, ούτε με τον Άννα, ούτε με τον Καϊάφα, ούτε με τους αρχιεπισκόπους, ούτε με τους πάπες, ούτε με τους πρωθυπουργούς, ούτε με τους προέδρους. Δεν έχουμε να κάνουμε με τους ισχυρούς του κόσμου τούτου. Έχουμε να κάνουμε με τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Αλληλούια! Γι' αυτό, αδερφοί, η ελπίδα μας είναι βεβαία και ασφαλής. Ξέρει τι κάνει ο Θεός. Είναι ο διδασκαλός μας, είναι ο καθηγητής μας, είναι ο εκπαιδευτής μας, είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζει τα πολύτιμά του για την αρπαγή της Εκκλησίας. Από όλα θα μας περάσει, γιατί πρέπει να φανερωθεί η δοκιμή της πίστεώς μας. Η δοκιμή της πίστεώς μας εργάζεται εργοτέλειο. Εργοτέλειο. Για να μας καταστήσει ο Θεός τέλειους, έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Να το ξαναπώ αυτό. Θέλει να μας ετοιμάσει για να μας βρει έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και ο κάθε δάσκαλος στη γη και ο κάθε πατέρας στη γη σε κάθε παιδί του συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο. Αλλά ιδίως ο πατέρας, με όποιο τρόπο και να συμπεριφέρεται, αυτό είναι εκδήλωση της αγάπης του και της σοφίας του, της όποιας σοφίας του. Ο πατέρας μας ο ουράνιος μας συμπεριφέρεται εκδηλώνοντας την αγάπη του και τη σοφία του στην προσωπική μας ζωή και στην οικογενειακή μας ζωή και στην ιδιωτική μας ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Εμείς ένα να προσέχουμε, αδερφοί, τις σκέψεις μας και τα λόγια μας. Από αυτό εξαρτάται η συνέχεια. Τα λόγια μας να λόγια ευγνωμοσύνης, λόγια ευχαριστίας, λόγια δοξολογίας, λόγια πίστεως, λόγια ελπίδας, λόγια αγάπης προς το Θεό. Όχι λόγια απελπισίας, όχι λόγια ακιδείας, όχι λόγια φόβου. Το Πνεύμα το Άγιο που μας έδωσε δεν είναι πνεύμα δειλίας, είναι πνεύμα δυνάμεως, αλλά και αγάπης και σοφρονισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάει τους δύο που αποφάσισαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, στο χωριό τους, ενώ ο Θεός τους θέλει στα Ιεροσόλυμα. Τους αγαπάει όμως. Πολύ τους αγαπάει. Μπορεί να απελπίστηκαν, μπορεί να χάσαν την ελπίδα τους, βλέποντας σταυρωμένο και πεθαμένο και θαμένο τον Ιησούν που ήλπιζαν να τους ελευθερώσει. Αλλά τους αγαπάει. Γι' αυτό όταν την Κυριακή επιστρέφουν και μάλιστα είναι σκυθροποί και συζητάνε απελπισμένοι, κρίμα, πιστεύαμε ότι αυτός θα ήταν που θα μας ελευθέρωνε, τι κρίμα, και ενώ ήταν τόσο δυνατός, έκανε τόσα πολλά στη ζωή μας,
δυνατός εν λόγω, δυνατός εν έργο ενώπιον του Θεού και εν όλων των ανθρώπων, τελικά πέθανε. Δεν πέθανε ο Χριστός, αδερφοί. Είναι αναισθημένος. Δεν πέθανε. Τελικά έπαψε να με αγαπάει. Δεν έπαψε, σ' αγαπάει. Έπαψε να με φροντίζει. Δεν έπαψε να σε φροντίζει. Σε φροντίζει. Να προσέξουμε σας παρακαλώ, αδερφοί, γιατί είναι ιδιότητα κακή μέσα στην καρδιά μας. Θέλουμε κάτι να γίνει, δεν γίνεται και θλιβόμαστε. Όχι, δεν έγινε. Γιατί? Θέλουμε και κάτι άλλο να γίνει, δεν έγινε. Όχι, πάλι θλιβόμαστε. Γιατί, αδερφοί? Η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά. Δεν έγινε αυτό γιατί ο Θεός δεν έχει να κάνει κάτι πολύ καλύτερο. Σε προετοιμάζει για την αρπαγή της Εκκλησίας. Μα εγώ αυτό ήθελα. Μα δεν έχει σχέση τι ήθελες. Σχέση έχει τι θέλει ο Θεός. Αμήν, αδερφοί. Να προσέχουμε τα λόγια μας, τις σκέψεις μας και να πηγαίνουμε να βλέπουμε και τη φάτσα μας στον καθρέφτη. Αν είναι έτσι, να λέμε Κύριε συγχώρεσέ μας. Αν έχει ένα χαμόγελο μέχρι εδώ, να λέμε δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε. Μόνο δοξολογία, αδερφοί. Μόνο χαρά. Δεν είναι κάτι που είναι έξω από τις δυνατότητες αλλά και από την αγάπη του Χριστού. Είναι ακριβώς μέσα. Είσαι το επίκεντρο της αγάπης του Χριστού. Το πιστεύεις? Είσαι το επίκεντρο της αγάπης του Χριστού. Ο Χριστός δεν σε αγαπάει με λόγια. Σε αγαπάει με θυσία. Έχισε το αίμα του, ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και αν εσύ απογοητεύθηκες από αυτά τα οποία βρήκες στη ζωή σου και στον δρόμο σου, πρόσεξε. Έλα πίσω στον Χριστό. Δώσ' του τη δόξα. Ευχαρίστησέ τονε. Αδελφοί, καλό έργο έχει για τον κάθε έναν από εμάς ο Χριστός. Καλό σχέδιο έχει. Έχει αγαθές βουλές ο Θεός. Αλληλούια. Το πιστεύουμε? Αμήν. Αν το πιστεύουμε, να πούμε δόξα σ' αυτόν, αδερφοί. Δόξα σ' αυτόν. Δόξα σ' αυτόν. Είναι ελεήμων. Είναι ικτήρμων. Είναι πολυέλεος. Είναι σπλαχνικός. Είναι σοφός, είναι παντοδύναμος. Είναι δίπλα σου. Τι ωραία προετοιμασία κάνει. Όταν δίνανε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο τα παιδιά μου, δεν τους άφηνα να βγουν έξω. Καθίστε να διαβάσετε. Μια βόλτα όχι, βόλτα στην εκκλησία. Δεν σημαίνει ότι δεν τους αγάπαγα. Πολύ τους αγάπαγα. Αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να μας ετοιμάσει ο Θεός. Αλλά να το αποδεχτούμε. Να τον δοξάσουμε. Μην αμφισβητούμε την αγάπη του Χριστού. Μην αμφισβητούμε τη σοφία του Χριστού. Το έλεος, τα σπλάχνα του Χριστού. Σε αγαπάει με αγάπη αιώνια. Σε ήλκησε με έλεος και σε πρόσθεσε στην εκκλησία του. Το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Άγγελοι είναι γύρω επειδή φοβάσαι το Θεό να σε προστατεύουν. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα σου. Και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός σε έβαλε να κατοικείς μέσα του. Σε αγαπάει. Πες το αδερφέ, με αγαπάς Χριστέ μου. Αλλά συνέχισε και εγώ σε αγαπάω Κύριε. Τώρα πρέπει να τους γυρίσει πίσω. Και πάει με τη μορφή την ανθρώπινη. Εκεί που ήταν στενοχωρημένοι, σκυθροποί, αν βλέπανε το πρόσωπό του στον καθρέφτη θα κλαίγανε. Μαύροι και άραχνοι ήτανε. Πω πω, χάσαμε αυτόν που ελπίζαμε. Και πλησιάζει ο Κύριος και τους λέει, για ελάτε εδώ βρε παιδί μου, γιατί είσαστε σκυθροποί? Λέει, καλά εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν βλέπεις τι γίνεται. Έτσι μου λέει η Άννα, καλά εσύ δεν βλέπεις τι γίνεται. Λείπει τώρα, γι' αυτό το λέω. Και σκυθροπάζει. Λέω και αλληλούια, δεν ζει ο Χριστός. Δεν είναι αναισθημένος ο Χριστός. Θα βλέπω τι γίνεται ή θα βλέπω το όνομα του Ιησού Χριστού που είναι το υπερπάνω όνομα. Καλά εσύ μόνος παρικής. Δεν έμαθες ότι
Το νησού των Αζωραίων ήταν δυνατός εν λόγω, εν έργο, αλλά τον συλλάβανε, τον σταυρώσανε και εμείς αυτόν ελπίζαμε και χάσαμε την ελπίδα μας. Μα χάσατε την ελπίδα σας, χάσατε τον γήινο Ιησού και βρήκατε τον αιώνιο Ιησού. Αλληλούια! Χάσατε αυτό το λίγο και κερδίσατε το αιώνιο. Αυτό κάνει ο Χριστός. Χάνουμε το λίγο και μας χαρίζει το αιώνιο. Αλληλούια, αδερφοί. Δόξα να έχει ο Χριστός. Και τους είπε ο Κύριος, ο ανόητοι, χαζοί, συγγνώμη, ανόητοι και βραδύ στην καρδία στο να πιστεύετε σε όλο το Λόγο του Θεού. Καταλάβατε τι είσαστε, Κλεόπα και όποιος είσαι, Λουκάς ή οποιοςδήποτε είσαι, καταλάβατε, αδερφέ, κατάλαβες? Ανόητος και βραδύ στην καρδιά είσαι να πιστεύεις στο Λόγο του Θεού που λέει τα πάντα είναι δυνατά στον Θεό και τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Αυτός είναι που μετατρέπει την κατάρα σε ευλογία, το κακό σε καλό, την ταπείνωση σε δόξα και την απελπισία σε ελπίδα βεβαία και ασφαλή. Ανόητη και βραδύ στην καρδία στο να πιστεύετε σε όλο το Λόγο του Θεού. Δεν έπρεπε πριν από την δόξα να έλθει η ταπείνωση? Δεν είναι γεγραμμένο ότι η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας? Πώς θέλεις εσύ να πας κατευθείαν στη δόξα χωρίς να περάσεις από την ταπείνωση? Γίνεται αυτό? Γίνεται αυτό? Δεν πρέπει πριν να δώσεις εξετάσεις για να περάσεις, να περάσεις από την παιδεία? Η παιδεία δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά λείπεις. Ύστερα όμως αποδίδει καρπούς ειρηνικούς δικαιοσύνης. Δεν το ξέρεις αυτό? Δεν το έχεις ακούσει αυτό? Αλληλούια, το έχουμε ακούσει αυτό. Το πιστεύουμε, αδερφοί. Και να σας πω κάτι, αδερφοί, ο Θεός θα κάνει μεγαλεία στον καθέναν. Είναι το τέλος, έρχεται ο Κύριος και θα έρθει ένδοξος, θα έρθει να παραλάβει η Εκκλησία ένδοξη, αγία, τέλεια, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων. Και δεν σας βλέπω να είμαστε έτσι. Δεν βλέπω εγώ τον εαυτό μου και σας να είμαστε Εκκλησία ένδοξη, τέλεια, αμόμητο, μη έχουσα ρητίδα, η κοιλίδα, ητήτων, τιούτων. Και αν δεν έρθει ο Χριστός μέσα από το καμίνι να καθαρίσει το χρυσάφι, πώς θα είμαστε χρυσάφι καθαρό για να εισέλθουμε στον ουρανό? Πες αμήν στο Λόγο του Θεού, πες αμήν στο θέλημα του Θεού, πες δόξα στον Παντοδύναμο, στον Άσου, στον Πάνσοφο, στον Άγιο Θεό. Και όταν μίλαγε ο Χριστός, η καρδιά τους έπαιρνε φωτιά. Γιατί? Γιατί ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Άλλαζε τα σωθικά τους, έβγαζε την απελπισία, γέμιζε χαρά, γέμιζε πίστη. Και μόλις έφτασαν στον Εμαούς, προσποιεί το που θα φύγει. Πού να τον αφήσουν να φύγει? Πού να τον αφήσουν να φύγει τώρα? Έλα, έλα σπίτι μας. Λέει, άστε με να πάω στον δρόμο. Όχι, έλα, έλα, έλα. Καλά μας τα λες. Ξέρετε γιατί μας τα λέει καλά? Γιατί ο λόγος του είναι ναι και αμήν, πνεύμα και ζωή. Ο λόγος του είναι δια Πνεύματος Αγίου και μεταμορφώνει τους ανθρώπους. Τους απελπισμένους τους έδωσε ελπίδα. Αλήθεια λέει. Θέλουμε κι άλλο να μας μιλήσεις. Έλα, καλά μας τα λες εσύ. Παίρνουμε θάρρος. Και του βγάλανε να φάει. Και αυτός σαν οικοδεσπότης μετέτρεψε τον οίκον τους σε οίκο του. Κυριακή να τους δώσει σώμα και αίμα Χριστού. Τέτοιες μετατροπές κάνει. Μετατρέπει, αδερφοί, μεταβάλλει τα πάντα. Πώς? Με το Λόγο του και μάλιστα δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό να εξητούμε το Λόγο του. Να θέλουμε να μας μιλήσει ο Χριστός. Να εκλέξουμε σαν τη Μαρία την αγαθή μερίδα. Θέλω την παρουσία του Χριστού και θέλω να μου μιλάει ο Χριστός, γιατί ο Λόγος του δεν είναι μόνο τροφή, αλλά είναι τα πάντα στη ζωή μου.
Μόνο ο λόγος του μετατρέπει. Μου βγάζει τη θλίψη, μου βγάζει τη στενοχώρια, την απελπισία, την γκρεμίζει και φέρνει την αιώνια δόξα του Χριστού. Τι τώρα μου είπε αυτός εκείνο, μου είπε ο άλλος εκείνο, έκανε αυτός εκείνο. Τι είναι αυτά, αδερφοί? Αλληλούια! Τι μας λέει ο Χριστός έχει σημασία. Τι κάνει ο Χριστός στη ζωή μας? Και ενώ κόβει, πιθανόν να είδανε και τα σημάδια, σίγουρα θα είδαν τα σημάδια, τον ανεγνώρισαν ότι είναι αυτός ο ανεστημένος και εξαφανίστηκε. Και τώρα, όταν τον είδαν ότι είναι αληθινά ανεστημένος, πήραν τον ωραίο δρόμο της επιστροφής που πρέπει και μας καλεί ο Χριστός να πάρουμε και εμείς σήμερα. Να ξαναγυρίσουμε στην Ιερουσαλήμ. Να μείνουμε στην Ιερουσαλήμ έως σου λάβουμε δύναμη, όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω μας. Να μείνουμε στην Ιερουσαλήμ, να λαμβάνουμε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρχεται πάνω μας. Και πού πήγαν? Στα αδέρφια τους. Εκεί που ήταν μαζεμένοι αυτοί που δεν είχαν φύγει. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν φύγει, για να επιστρέφουμε σε αυτούς. Αν είχαν φύγει όλοι, πού θα πηγαίνανε? Αλλά υπάρχουν και οι φοβούμενοι και ευλαβούμενοι το όνομα του Κυρίου, που όταν μετανοούμε και επιστρέφουμε, τους πλησιάζουμε και εκεί θα συναντήσουμε τον Χριστό. Τους άκουσε να λένε, αναστήθηκε, τον είδε ο Πέτρος, άκουσε τι είπε εκείνος και η Μαρία, και λέει και αυτός, και εμείς τον είδαμε. Τον είδες τον Χριστό, αδερφοί? Κύριε, τι ωραία ομολογία. Και εγώ τον είδα. Για να σας πω κάτι συγκλονιστικό, αδερφοί, που με συγκλώνησε σήμερα. Όταν κοιμόμουν το βράδυ, ήρθε ο Κύριος και μου είπε, από σήμερα θα κάνω νέα πράγματα στη ζωή σου. Και το είπε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι καταπληκτικός ο Θεός, αδερφοί? Αδερφοί, νέα πράγματα. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, από σήμερα. Και τα άκουσα και ήμουν συγκινημένος. Αλλά μου μίλησε. Γιώργο, από σήμερα θα κάνω νέα πράγματα. Αλλάζω τα πάντα. Κύριε Θεέ μου, γι' αυτό τον αγαπάμε, αδερφοί. Γιατί είναι ζωντανός. Δεν τον βλέπουμε, αλλά ζει. Αμήν. Ζει ο Χριστός. Και ενώ ήταν εκεί, άλλοι λέγαν, άλλοι συζητάγαν, άλλοι φοβόντουσαν, άλλοι πιστεύαν, άλλοι ελπίζανε, να μπροστά τους. Ξέρετε πως θα ήθελα να εμφανιστεί μια μέρα μπροστά μας. Βέβαια θα πεθάνουμε από το φόβο μας, έτσι. Αλλά εγώ το θέλω, έστω και αν τρομοκρατηθώ. Και του λέει, αφοβήθηκαν και είπαν, φάντασμα είναι. Λέει, τι κάνετε έτσι, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Να κοιτάξτε τα χέρια μου, τα πόδια μου, την πλευρά μου. Αγγίξτε με, δεν είμαι φάντασμα. Γιατί το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως έχει το ανεστημένο σώμα μου. Αίμα δεν έχει. Γιατί σάρκα και αίμα βασιλεία των ουρανών δεν βλέπει. Αλλά έχει σάρκα και οστά που με βλέπετε. Και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Άρχισε να τους μιλάει το Λόγο του Θεού. Και διήνυξε το νου για να καταλαβαίνουν τις γραφές. Γιατί αυτό που έχει σημασία, αδερφοί, είναι όχι να ακούμε, αλλά να καταλαβαίνουμε τις γραφές. Και τις καταλαβαίνουμε όταν τις πιστεύουμε. Όταν εμπιστευόμεθα τα λόγια του Χριστού. Δεν είναι λογικές οι γραφές, αν και είναι λογική η λατρεία μας. Είναι υπερλογικές, γιατί στηρίζονται στην πίστη των ανθρώπων. Θα πιστέψεις ότι ο Χριστός αγαπάει αν και ταλαιπωρείσαι τώρα? Θα πιστέψεις ότι ο Χριστός θα σώσει την οικογένειά σου αν και τους βλέπεις έξω τώρα? Θα πιστέψεις? Κύριε μου, θα πιστέψεις ότι ο Χριστός θα μας μεταμορφώσει σε Αγία και ένδοξη Εκκλησία? Εμάς τους άθλιους, εμάς τους τυποτένιους, εμάς, αδερφοί. Το πιστεύεις ότι θα στείλει τους δούλους του και θα αναγκάσει όλους να έρθουν στον οίκον του μέχρι να γεμιστεί ο οίκος και ύστερα θα μας παραλάβει? Το πιστεύεις? Αλληλούια. Το πιστεύεις
ότι λέει λόγο και γίνεται. Είναι αυτός που είπε γεννηθεί το φως και εγένετο. Τι είναι αδύνατον στον Χριστό? Πιστεύεις ότι έχει ένα ευλογημένο, άριστο και ένδοξο σχέδιο για σένα που πιθανόν να ταλαιπωρείσαι σήμερα? Το πιστεύεις? Και κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι από αυτό που θέλεις, που ζητάς και προσεύχεσαι, ο Θεός έχει κάτι πολύ καλύτερο, δυνατότερο, μεγαλύτερο και περισσότερο να σου χαρίσει? Αυτός είναι ο Κύριός μας. Και τώρα πρέπει να τους βεβαιώσει. Και λέει, έχετε τίποτα να φάω? Ποιος ο ανεστημένος? Όλα τα κάνει για μας. Και του δώσανε ψαράκι και κυρίθρα, έφαγε. Και όταν έφαγε, όλοι πίστεψαν. Όλοι δόξασαν και όλοι ετοιμάστηκαν με μία φωνή και μία γλώσσα να μείνουν στην Ιερουσαλήμ, να λάβουν δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω τους για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την οικουμένη. Αλληλούια. Και τώρα θα πάρω ένα λεπτό παραπάνω, αλλά είναι πολύ σοβαρό. Στην αρχή της πίστης μου είχε πιστέψει ένας αδερφός, ο οποίος ήταν αλκοολικός και του είχαν δώσει, χάλια βέβαια, και του είχαν δώσει ένα μήνα, δύο μήνες ζωή. Και η γυναίκα του είχε μια σπάνια ασθένεια, σαν μυοπάθεια. Ήταν δηλαδή μια οικογένεια καταδικασμένη. Και ήρθαν στην εκκλησία. Η γυναίκα του δεν μπορούσε να περπατήσει, πόναγε. Όχι η μυοπάθεια, λάθος έκανε, ρευματοπάθεια, δεν είναι και η Άννα εδώ να μου θυμίσει, οι ρευματισμούς, αλλά νέα κοπέλα. Και γονάτισε και έφυγε άρρωστη. Πήγε σπίτι, κοιμήθηκε και το βράδυ ήρθε ο Κύριος στον ύπνο της και της λέει, δώσε μου το χέρι σου, και την πήρε και άρχισαν να περπατάνε σε μια κοιλάδα και πήδαγε και έτσι χοροπήδαγε. Και όταν ξύπνησε είπε, τι ωραία που ήταν η Κύρια μου, έτσι πως περπατάγαμε μαζί. Και όταν σηκώθηκε ήταν τελείως υγιής. Ο άντρας της ερχόταν στην εκκλησία, στο Αίγιο ήμουνα τότε, στην εκκλησία, στο σπίτι τέλος πάντων, καθότανε μισή ώρα, έφευγε, έπινε μια μπύρα και ξαναρχότανε. Τόσο ήταν το διάστημα που μπορούσε να μην πίνει, μισή ώρα με τρία τέταρτα, μία ώρα δεν άντεχε. Και πήγε στο γιατρό και του λένε, τέλειωσες. Και εκεί που είπε τέλειωσες, έκανε μια προσευχή στο κρεβάτι του. Και λέει, Κύριε, εσύ μπορείς να με ελευθερώσεις και να με θεραπεύσεις από την κύρωση του ύπατος που είχε καταστραφεί. Και εκείνη τη στιγμή τον θεράπευσε. Και ήρθαν στην εκκλησία και οι δυο απόλυτα υγιείς αδελφοί. Αφού δεν πιστεύαμε στα μάτια μας, έκανε ωραία πράγματα ο Θεός εκείνη την εποχή και πάντα δηλαδή, και πάντοτε. Σε αυτόν λοιπόν ο Θεός τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο με πολύ δύναμη και του έδωσε ένα ωραίο χάρισμα. Οράσεις εκπληκτικές. Τον έβλεπε μπροστά και μας έλεγε, νάτος ήρθε και μου λέει να σου πω αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μεγαλώσει στο δρόμο. Τα λόγια του ήταν τελείως του δρόμου, μάγκικα, δεν ξέρω πώς τα λέγανε, πώς τα μίλαγε, αλλά όμως ήταν αγαπητός και ευλογημένος του Κυρίου. Και μια μέρα έρχεται και μου λέει, πω πω τι μου δείξε ο Θεός. Του λέω, αδερφέ μου, τι σου δείξε? Να, μου λέει, βρέθηκα μπροστά σε ένα μεγάλο αμπέλι, αλλά τα σταφύλια ήταν όλα βρώμικα, με λάσπη, με χώμα, και το κοίταγα και έρχεσαι και μου λες, πάρε τους ντενεκέδες αυτούς και πήγαινε πλύντο. Δύο γκαζοντενεκέδες στρογγυλούς με την ασίδερο στη μέση, όσοι είσαστε παλιοί τους θυμόσαστε. Και τους πήρα και πήγαινα και λέω, ο αδερφός μου ο ποιμένας όλο στη χαμάλα με ρίχνει. Ήταν τα λόγια του. Πάλι στη χαμάλα εμένα έριξε. Και ξαφνικά λέει, σκοτεινιάζει ο ουρανός και αρχίζει μία μπόρα. Μία μπόρα, λες και έριγνε κουβάδες νερό ο Θεός. Όχι βροχή, κουβάδες νερό. Και η μπόρα έπιανε άκρη-άκρη όλο το αμπέλι, μόνο μέσα στο αμπέλι. Και εγώ ήμουν έξω και έβλεπα. Μπόρα, μπόρα, τι ήταν αυτό το πράγμα, δεν έχω δει τέτοια μπόρα στη ζωή μου.
και κοίταζα έκπληκτος αυτό που γινότανε. Και ξαφνικά σταματάει και ξαναβγαίνει ο ήλιος. Και κοιτάω το αμπέλι και όλες οι ρόγες γυάλιζαν καθώς έπεφτε ο ήλιος απάνω. Πεντακάθαρες. Και έλεγα πω το καθάρισε ο Κύριος. Και ξαφνικά πέφτουν από τον ουρανό αέτη και κόβανε τα τσαμπιά και τα πηγαίναν πίσω. Και γυρίζω πίσω, λέει, να δω που τα πήγαιναν και βλέπω το λευκό θρόνο του Θεού. Και τα πήγαιναν στη βάση του θρόνου του Θεού. Τα άκουσα τότε πριν 25 χρόνια, αδερφοί. Και είπα, έτσι θα κάνει ο Θεός τις έσχατες ημέρες όταν θα φτιάξει την εκκλησία του για να την παραλάβει. Αμήν, αδερφοί. Έτσι θα τα κάνει. Δεν είναι επειδή το έδειξε στον αδερφό μας αυτό, είναι επειδή το λέει ο λόγος του. Ήρθε, λέει, να πάρει την εκκλησία του και να την παραστήσει αυτός. Ένδοξη, αγία, τέλεια, μια έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων. Αυτό σε φροντίζει, αδερφέ, και σε φροντίζει για να σε καταστήσει τέλειο, και σένα και εμένα και όλους μας. Γι' αυτό ας έχει δόξα πάντοτε στους αιώνες των αιώνων ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Να ψάξω.